Έκτους φακέλους 25 κακοποιών ξεσκονίζουν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών. Πρόκειται για μέλη συμμοριών που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν αποφυλακιστεί πρόσφατα. Οι περιγραφές για τους τρεις δράστες αποτελούν έναν κρυφό άσο στο μανίκι των αστυνομικών και έτσι κατάφεραν να καταλήξουν στη συγκεκριμένη λίστα. Θα εξηγηθεί αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να μας δείξουν και να μας οδηγήσουν στο πού βρίσκονται. Υπάρχει σκίτσο. Γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή έκανε και την επικήρυξη των συγκεκριμένων κακοποιών. Στις πιάτσες που συγκεντρώνονται άτομα που στο παρελθόν είχαν εμπλοκή με ληστείες, προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες οι αστυνομικοί για τον κοντό που σκότωσε την Καρολάιν και τους δύο ψηλούς που απειλούσαν τον 32χρονο σύζυγό της ότι θα σκοτώσουν ακόμα και το 11μηνο παιδί τους αν δεν τους αποκαλύψουν πού έχουν τα χρήματα. Οι αστυνομικοί στέκονται στο γεγονός, σύμφωνα με τις περιγραφές, πως ο ένας κακοποιός κρατούσε πιστόλι χρώματος μαύρου και ο άλλος χρώματος ασημί. Για τους έμπειρους αξιωματικούς αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρόκειται για τον προσωπικό του οπλισμό και ίσως έχει να κάνει με μια ιδιόμορφη ιεραρχία μέσα στη συμμορία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια η μάχη των στοιχείων συνεχίζεται και από αύριο εξειδικευμένοι επιστήμονες θα προσπαθήσουν και πάλι να ξεδιαλύνουν ακόμα περισσότερο τα στοιχεία που έχουν βρει μέσα στο σπίτι, ώστε να μπορέσουν να βάλουν στη φαρέτρα των αξιωματικών του ανθρωποκτονιών όσα περισσότερα δεδομένα γίνεται, καθώς στόχος της αστυνομίας είναι όλα τα μέλη της συμμορίας που ήταν στη μονοκατοικία στα γλυκά νερά.